Θα επιχειρήσουμε μια συνετή έξοδο από τη διαδικασία του μνημονίου, όπως συνέβη σε όλες τις χώρες. Η Ιρλανδία, αγαπητοί συνάδελφοι, βγήκε στις 13 Σεπτεμβρίου. Βγήκε. Μέχρι που να βγει, καθόντουσαν όλοι ακίνητοι. Δεν λέγανε ο καθένας την τρέλα του. Καθόντουσαν όλοι ακίνητοι γιατί θέλανε η χώρα τους να βγει ομαλά. Διότι είναι δύσκολη η μετάβαση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η τρέλα του? Εδώ δηλαδή, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας μέσα στη Βουλή είπε ξεκάθαρα, να σας το πω ξανά, η επόμενη κυβέρνηση δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία της σημερινής και ζητά εκλογές. Όλες οι εφημερίδες, αν δείτε, εδώ τα έχω τώρα, δεν θέλω να σας κουράζω να τα ψάχνω, όλες οι εφημερίδες, ο Διεθνής Τύπος, μιλούν για τον κίνδυνο της πολιτικής αστάθειας. Χθες οι New York Times είπαν ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές στην Ελλάδα και να κερδίσει το κόμμα το οποίο διατείνεται ότι δεν πρέπει να τηρούνται τα σύμφωνα σταθερότητας και πρέπει να το ρίχνουν στο σωρολόπ. Και αυτή η πολιτική αστάθεια οδήγησε σε αυτό. Εξάλλου και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καμπουράκη, τρόμαξε. Τρόμαξε και κατέβασε τους τόνους. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Είναι. Αυτό είναι πολιτική εκτίμηση. Εντάξει, το ίδιο λένε για εσάς ότι τρομάξατε. Όχι, εμείς δεν τρομάξαμε. Εμείς κάνουμε κανονικές. Σας καταλογίζουν, ότι για προεκλογικές σκοπιμότητες είπατε ότι θα βγούμε και ήταν τελείως απροετοίμαστο αυτό το σχέδιο. Όχι, διότι αν δείτε όλες τις δηλώσεις μία-μία, αν δείτε τις δηλώσεις Ρέγκλινγκ, τις δηλώσεις Ντάισεμπλουμ, τις δηλώσεις Λαγκάρντ, είναι ναι, η Ελλάδα προχωρά προς την έξοδο συνετά. Εσείς πώς το ξέρετε ότι τρόμαξε ο ΣΥΡΙΖΑ από το. Από τρόμαξε, δεν το περίμενα, μα υπάρχουν και οι δηλώσεις που λένε. Διότι εγώ βλέπω τα στελέχη σας και εσάς να κάνετε ένα πόλεμο την ίδια ώρα που καλείτε στην ενόηση και σε εθνική ενόηση. Κάνετε ένα πόλεμο μέχρι που χθες ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα βάλουν τη φωτογραφία του κ. Λαφαζάνη στο χιλιάρικο, στο χιλιόδραχμο. Κύριοι συνάδελφοι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, να τα ξαναπώ. Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνει το τέλος του 2014. Έπρεπε λοιπόν να ξεκινήσει η συζήτηση για το τι θα γίνει. Θα φτάσουμε και θα τελειώσει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσουμε μόνο με το Δουνουτού, άρα δεν υπάρχει τρόικα? Θα υπάρξει μια επιστοληπτική γραμμή αμέσως μετά στήριξης της Ελλάδας για τον κίνδυνο να τις επιτεθούν οι αγορές? Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις? Συζήτηση κάνουμε. Και όλοι μας οι εταίροι, η κυρία Λαγκάρντ είπε ξεκάθαρα ότι κάθε χώρα κανονίζει τα της οικονομίας. Και πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε ακριβώς αυτές τις συζητήσεις. Τη γραμμή δηλαδή αυτή από την Ευρώπη τη ζητάμε? Τη ζητάμε ή δεν τη ζητάμε? Και αν τη ζητάμε από την Ευρώπη, είμαστε σε είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Όλα ήταν. Δεν έπαψε ποτέ να είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης η γραμμή. Δεν υπάρχει. Αλλά από εκεί μέχρι που να υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία εμφανίζεται, ας πούμε, μπροστά στις δημοσκοπήσεις και η οποία λέει ότι εγώ, εφόσον γίνουν προώρες εκλογές, τις οποίες θα προκαλέσω, δεν θα τηρήσω τις συμφωνίες. Να όχι. Μάθουμε πρώτα αυτό τι είναι το κρίσιμο σημείο. Το τι διαπραγματεύεται συγκεκριμένα δεν θα σας το πω. Πράγματα. Δεν θα σας το πω. Διαπραγματεύεται πάντως την ομαλή έξοδο της χώρας από το μνημόνιο και την επιστροφή της στην κανονικότητα. Κυρία Βούλτευση, υιοθετεί η κυβέρνηση την άποψη που βγαίνει και από τα. Από τα χαρτιά, ας πούμε, από τους κανονισμούς, ότι η γραμμή χρηματοδότησης προϋποθέτει νέου είδους μνημόνιο? Όχι, δεν υπάρχει νέο μνημόνιο, αλλά η Ελλάδα θα ακολουθεί πρόγραμμα δημοσιονομικού ελέγχου, ναι, διότι διαφορετικά θα επιστρέψουμε στα χρέη και στα ελλείμματα. Και επειδή ο κύριος Λαφαζάνης μίλησε για ραγιαδισμό αναφερόμενο σε μένα και στον κύριο Μητσοτάκη, έχω να πω ότι η δουλεία είναι το χρέος το οποίο υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι συνιστώσεις του. Λέει όχι στη λιτότητα, όχι σε πρόγραμμα, να το ρίξουμε ξανά στο σωρολόπ, να ξαναδανίζονται οι δέκομαι εγγύης του ελληνικού δημοσίου, να γίνεται ο κακός χαμός και στο τέλος να μην μπορούμε να δανειστούμε από πουθενά, να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το χρέος μας. Δουλεία είναι το χρέος. Δουλεία είναι το γεγονός ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε να πληρώνουμε κάθε χρόνο το κοχρεολίσια 12 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν μπορούσαμε να πληρώνουμε. Αυτό είναι δουλεία. Μάλιστα. Και ραγιάς είναι αυτός ο οποίος δέχεται αυτή την κατάσταση για να μπορεί, είναι ραγιάς της πολυτελούς διαβίωσης του ή της διαβίωσης χωρίς να σκέφτεται που πάει η χώρα. Αυτό είναι ο ραγιάς. Και όταν μιλάει κανείς. Δεν καταλαβαίνω ότι πάει για την προσωπική του καλοπέραση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν δέχεσαι ότι η ΔΕΚΟ. Όταν δέχεσαι ότι η ΔΕΚΟ
πρέπει να δανείζονται με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και όταν αυτές οι εγγυήσεις καταπίπτουν, να έρχεται το κράτος και να πληρώνει τις εγγυήσεις, τότε τι θέλεις. Τι θες, θες να καλοπερνάς εσύ, παίρνοντας. Όχι ο Λαφαζάνης. Εγώ δεν το πω προσωπικά. Να πω κάτι. Εγώ τον κύριο Λαφαζάνη τον συμπαθώ. Γιατί λέει την αλήθεια.